και δίδεται η εκκίνηση για την έκτη υποδρομία. Θα φύγει καθυστερημένα ο Ελατόνι μου, ενώ για την πρωτοπορία πετάγεται γρήγορα τόσο ο Μπόμπιο απ' έξω όσο από μέσα ο φαβορί Τσιγκάνο και βγαίνει μπροστά. Ο Μπόμπιο μένει στην δεύτερη θέση. Άριε τώρα πλασάρεται τρίτη μπροστά από την Free At Last. Νούμερο 2 Τσιγκάνο, νούμερο 5 Μπόμπιο, 6 Άριε και 7 Free At Last είναι τα πρωτάλογα. Στη συνέχεια ο Τάο Αλίβ στην πέμπτη θέση, ενώ πιέζει πλέον και η Ελανούλα μου από την εσωτερική, βελτιώνεται και αυτή. Ο Μεσίνιο είναι στη συνέχεια και ακόμα πιο πίσω Μουργκάνα και Ελατόνι μου. Ο πρωτοπόρος Τσιγκάνος έχει πάρει μια διαφορά καθώς πάμε για την τελική ευθεία. Ακολουθεί σταθερά ο Μπόμπιο, βελτιώνεται τόσο η Άρη όσο και η Free At Last απ' έξω στα τελευταία μέτρα. Με τον Τσιγκάνο να έχει πάρει σημαντική διαφορά στην πρωτοπορία, η Άρη προσπαθεί από την εσωτερική να πλησιάσει, να περάσει δεύτερη και η Free At Last απ' έξω είναι οι δύο που διεκδικούν κάτι καλύτερο από τον Μπόμπιο, καθώς η νίκη έχει κριθεί με τον Τσιγκάνο να έχει ξεφύγει σημαντικά. Ωστόσο, ο Μπόμπιο δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια, θέλει να κρατήσει την δεύτερη θέση μπροστά από Free At Last, θα κάνει φίνις από μέσα και ο Μεσίνιος για κάτι καλύτερο για την τέταρτη θέση από την εσωτερική και φαίνεται να τα καταφέρνει μπροστά από τον Tao Alif. Νούμερο 2 λοιπόν Τσιγκάνος, νούμερο 5 Μπόμπιο, 7 Free At Last, 4 Μεσίνιος. Η μάχη περιορίστηκε για τις τιμητικές θέσεις με τον Τσιγκάνο να επικρατεί εύκολα. Και ο Μπόμπιο να κρατά τελικά την δεύτερη θέση μπροστά από Free At Last και τον Μεσίνιο που θα έρθει από μέσα προσπερνώντας πάνω στο ταμπλό τον Tao Alif. Η Άριε έκατσε στα τελευταία μέτρα. 2, 5, 7 και από μέσα για να δούμε εδώ. Αυτός είναι. Δύσκολη άφηξη. Δίνει την αίσθηση από μέσα ο Μεσίνιος. Τι λες? Αυτό, το Μεσίνιο βλέπω και εγώ. Είναι σε photo finish βέβαια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μια τεράστια νίκη με μεγάλη διαφορά. Εύκολη φαινόταν σε εμάς. Εύκολη πρέπει να ήταν κιόλας. Επιβεβαιώνει ότι είναι και σε άνοδο και ότι μάλλον στα λιγότερα μέτρα τα πάει καλύτερα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τα έχει ξεπεράσει τώρα τελευταία τα προβλήματά του. Γι' αυτό κέρδισε και με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ο Δημητσιάνης δεν το συζητάει με το καβάλισε. Έχει χέρι πολύ φανταστικό και γλυκό χέρι. Και ήταν πολύ απλοποιημένη η κούσα μετά. Έτσι πιστεύω. Έχει ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που είχε. Και ακόμα έχει προβλήματα, εντάξει, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Όλα τα πόδια να καταλάβετε ότι είναι για τον πάγο. Και πάλι συγχαρητήρια στο ίδιο το άλογο. Η νίκη του Νεϊσάν νωρίτερα, πώς την είδατε? Ο Νεϊσάν είναι άλλο άλογο πιστεύω και σε πιο πολλά μέτρα είναι πολύ καλύτερος ακόμα. Είναι αναλόγως στα μέτρα. Δηλαδή μεθαύριο, άμα τρέξει στα 2% πιστεύω θα έχει προετύχει.